Να πάμε στη Γερμανία. Mm-hmm. Να πάμε να συναντήσουμε την πρόεδρο της Παγκριτικής Ομοσπονδίας Ευρώπης, την κυρία Ευτυχία Όλοφσον Σαβιολάκη, καθώς εκεί. Να σας καλησπερίσω από Κρήτη. Καλησπέρα σας και από Αμβούργο. Χαίρομαι που είμαι πάλι μαζί σας σήμερα. Βέβαια, χαρά μας. Δεν έχετε παράπονο. Προβάλλουμε τις δράσεις σας. Είμαστε δίπλα σας. Βέβαια και εσείς μας δίνετε και πάτημα να προχωρήσουμε σε αυτές τις συνδέσεις, καθώς η μία εκδήλωση και η μία πρωτοβουλία εναλλάσσεται με την επόμενη. Και ένα πολύ μεγάλο μπράβο σας αξίζει. Η Παγκριτική Ένωση Ευρώπης, λοιπόν, τιμά την επέτειο των 80 ετών από την ιστορική μάχη της Κρήτης με μια εκδήλωση 30 Μαΐου. Ναι, πολύ σωστά. 30 Μαΐου. Για πείτε μας περισσότερα. Βεβαίως. Ναι, την Κυριακή που μας έρχεται στις 6 ελληνική ώρα θα γίνει πάλι διαδικτυακά και θα προβληθεί ζωντανά στο Zoom, στο YouTube, μέσω Zoom θα γίνει να προβληθεί στο YouTube. Μία εκδήλωση λοιπόν, η οποία γίνεται υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας από Δήμου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας και θα έχουμε τη χαρά να χαιρετήσει ο κύριος Γενικός Γραμματέας, ο κύριος Χρυσουλάκης. Γίνεται επίσης υπό την αιγίδα και του Παγκοσμίου Συμβουλίου Κριτών, όπου θα χαιρετήσει επίσης ο πρόεδρος του Παγκοσμίου Συμβουλίου Κριτών, ο κύριος Μανώλης Κουκιμουντζής. Επίσης, θα έχουμε τη χαρά να απευθύνει χαιρετισμό η καινούργια πρέσβη της Ελλάδος στη Γερμανία, η κυρία Μαρία Μαρινάκη. Ναι. Είναι και γι' αυτό μεγάλη μας χαρά. Ομιλητές θα έχουμε από το Ιστορικό Μουσείο της Κρήτης τον κύριο Κωνσταντίνο Μαμαλάκη, που είναι σύμβουλος για θέματα νεότερης ιστορίας του μουσείου. Από το Ναυτικό Μουσείο της Κρήτης ο κύριος Μανώλης Πετράκης, ο πρόεδρος του Ναυτικού Μουσείου, που θα μιλήσει για τις ναυτικές επιχειρήσεις κατά τη μάχη της Κρήτης. Επίσης, θα έχουμε τη χαρά να συμμετέχει ο καθηγητής της έδρας της Βυζαντινολογίας και Νεοελληνικής Φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο του Αμβούργου, ο κύριος Ούλριχ Μιουνίχ, ο οποίος θα παρουσιάσει και το πρόγραμμα, την καινούργια εφαρμογή που έχουν εφεύρει τώρα το Ιστορικό Μουσείο της Κρήτης σε συνεργασία με το ΙΤΕ και το Πανεπιστήμιο του Αμβούργου και του Μονάχου, που λέγεται το CURE, πρόγραμμα CURE. Θα το παρουσιάσει και αυτό, γιατί υπάρχουν, αν το γνωρίζετε, οι τρεις σταθμοί. Αναφέρεται στην ενετοκρατία, στην τουρκοκρατία, αλλά και στην κατοχή, οπότε θα αναφερθεί για το κομμάτι αυτό της κατοχής και της μάχης της Κρήτης. Και επίσης θα συμμετέχει και ο Dr. Σπένλε, ο οποίος είναι πρώην υπουργός του κρατηδίου της Βαβαρίας και τώρα εντεταλμένος σύμβουλος για θέματα κατά του αντισημιτισμού. Κατά του αντισημιτισμού, ο οποίος θα αναπτύξει περισσότερο για τις καινούργιες, για τις σχέσεις μάλλον, τις ελληνογερμανικές. Κυρίως θα αναφερθεί σε αυτό το κομμάτι, μάλιστα. Μάλιστα. Βασικός στόχος της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας φαντάζομαι να παραμείνει ζωντανή η μνήμη εκείνων που θυσιάστηκαν βέβαια στη διάρκεια της μάχης της Κρήτης. Και είναι και υποχρέωσή σας, είμαι σίγουρος. Είστε ένας ευαίσθητος άνθρωπος και η ομάδα σας γενικά, είστε και Έλληνες ομογενείς και φαντάζομαι σας λείπουν αυτές οι εκδηλώσεις και αυτή η επαφή με ιστορικά γεγονότα, με την ιστορία του τόπου. Έτσι ακριβώς είναι τα πράγματα και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε, να μεταλαπαδεύσουμε την ιστορία μας και την κουλτούρα μας και στις επόμενες γενιές. Οφείλουμε να θυμόμαστε, να μην ξεχνάμε και να συνεχίζουμε. Επίσης, θα ήθελα να αναφέρω και στην πρώτη που το μαθαίνετε αυτή τη στιγμή, ότι θα έχουμε έκτακτη συμμετοχή το Γιώργο Νικηφόρου Ζερβάκη, όπου θα κλείσει την εκδήλωση με ένα μουσικό αφιέρωμα. Μάλιστα, αγαπητός καλλιτέχνης και φίλος, προσωπικός. Η αλήθεια είναι, τυχεροί είστε, με τον καλύτερο τρόπο θα κλείσετε. Ναι, έχουμε συνεργαστεί με τον κύριο Ζερβάκη και στο παρελθόν το 19 είχαμε την τύχη στο Αμβούργο να κάνουμε μια πάρα πολύ όμορφη εκδήλωση. Τέλεια. Λοιπόν, κάποιος ο οποίος θέλει να παρακολουθήσει την εκδήλωση μπορεί, φαντάζομαι. Βεβαίως, στο YouTube, στο κανάλι της Ομοσπονδίας, όπως πάντα, μπορεί να συνδεθεί και θα χαρούμε πραγματικά να έχουμε πολλούς ακροατές. Βέβαια, θα σας παρακολουθήσουμε, σίγουρα. Και η Γιώτα Αρχοντάκη εδώ, που έχετε συχνή επικοινωνία και σας έχει ιδιαίτερη εκτίμηση, η αλήθεια είναι.
Μαρτυρώ και εγώ, εγώ το ίδιο. Τα συναισθήματα. Εντάξει, μιλάμε όμως για πολύ μεγάλη διοργάνωση και νομίζω τώρα ακριβώς, που ολοκληρώνεται ακριβώς. Και η τρίτη διαδικτυακή εκδήλωση, ναι. Μπορείτε να κάνετε έναν απολογισμό, να δείτε έτσι όλα τα διαδικτυακά λόγω του κορονοϊού πώς πήγαν, πώς τον κλείσαν. Απολογισμό προτείνω να τον κάνουμε εδώ, να έρθετε Κρήτη και να τον κάνουμε στο στούντιο. Πρώτο Θεός, 11 Ιουλίου κατεβαίνω Κρήτη. Εκεί, εκεί θα δούμε. Δεν θα έχουμε κλείσει ακόμα λογικά. Θα τα πούμε από κοντά. Ευχαρίστω, ευχαρίστω. Να σας ευχαριστήσουμε. Συγχαρητήρια και πάλι. Ευχαριστώ πολύ τους χαιρετισμούς μας. Να είστε καλά.